Τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Άρσης, Φρίκουσος και Έλλη στην Αλεξανδρούπολη επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Ο κύριος Πέτροβιτς ξεναγήθηκε στους χώρους και συζήτησε με τη συντονίστρια της δομής, Δώρα Παπαδοπούλου, για την καθημερινότητα των ανηλίκων φιλοξενούμενων, τις συνθήκες διαμονής, τις υπηρεσίες και τις παροχές των δομών Άρσης. Στις δομές φιλοξενούνται ανήλικοι ηλικίας 5 με 17 ετών με καταγωγή από το Αφγανιστάν, την Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, το Κονγκό και τη Σομαλία. Ανήκουν στην ευάλωτη κατηγορία των ετούντων ασύλου, ενώ η διάρκεια παραμονής τους είναι από 6 έως 12 μήνες. Επισκεφθήκαμε τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ατόμων της Άρσης στην Αλεξανδρούπολη που λειτουργούν μετά το 2012. Είναι δομές κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ενημερώθηκα για την εγγένη δραστηριότητα αλλά και για την φιλοξενία αυτών των παιδιών, των ασυνόδευτων παιδιών, των προσφυγόπουλων, ηλικίας 5 έως 18 ετών που φιλοξενούνται αλλά και την χάνουν της αρρωγής αυτού του κέντρου, αυτής της δομής. Με ενημέρωσε η συντονίστρια, η κυρία Παπαδοπούλου, για όλες τις δράσεις. Θεωρώ ότι χρειάζεται να είμαστε πάντα ευαισθητοποιημένοι απέναντι στην τρυφερή αυτή ηλικία και βέβαια και το ίδιο το κράτος κάνει από την πλευρά του ό,τι μπορεί. Δεχτήκαμε την επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου κύριο Πέτροβιτς στις δομές φιλοξενίας της Άρσης στην Αλεξανδρούπολη. Του εξήγησα το έργο φιλοξενίας και φροντίδας ασυνόδευτων παιδιών και την επιτυχία ολοκλήρωση των οικογενειακών επανενώσεων των παιδιών με τις οικογένειές τους στις ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα στο Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 9 περιπτώσεις οικογενειακών επανενώσεων.